σας ευχαριστώ που με φωνάξατε, αλλά κυρίως που κάνετε αυτή την εκδήλωση, γιατί νομίζω ότι εμείς δεν το σκεφτήκαμε καθόλου και εσείς λιγάκι αργήσατε. Περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε φωνές στην Ευρώπη, γιατί η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε παίρνει μια τροπή η οποία δεν είναι καλή ούτε για την Ευρώπη, ούτε για τη χώρα μας την Ελλάδα. Όπως ξέρετε, ζούμε τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, που συνοδεύεται και από μια παράλληλη μεταναστευτική ροή. Και στην Ελλάδα αυτό συμπίπτει με τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που είχε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Να σας θυμίσω λιγάκι στο πρώτο, το οποίο λέγεται ότι η Ελλάδα δεν μπόρεσε έγκαιρα να προβλέψει, ότι η Ευρώπη δεν μπόρεσε έγκαιρα να προβλέψει, ότι κανείς δεν μπόρεσε έγκαιρα να προβλέψει. Ανατρέχοντας ιστορικά, η πρώτη συνεδρίαση στην Ευρώπη για το προσφυγικό γίνεται 27 Απριλίου, όταν η αύξηση του προσφυγικού τον μήνα Απρίλιο σε σχέση με τον Απρίλιο του 2014 είχε φτάσει στο 300%. Τους προηγούμενους μήνες ήταν 150%. Για να καταλάβετε τώρα, μιλάμε τον Απρίλιο για 700 άτομα. 1.200 άτομα. Τον Απρίλιο γίνεται μια απαλή συνεδρίαση, γίνονται διάφορα άλλα DG-Home, Summit, αυτοί οι θεσμοί της Ευρώπης. Το Σεπτέμβριο, που πρώτη φορά συμμετέχω εγώ σε ένα από αυτούς τους θεσμούς, στην σύσκεψη των Υπουργών Μετανάστευσης, υπάρχει πλέον επίσημα για πρώτη φορά η πρόταση Juncker, η οποία συζητιέται και την οποία πιθανώς την έχετε ξεχάσει κι εσείς κι εμείς, και που για πρώτη φορά βάζει σαν άξονα αντιμετώπισης του προσφυγικού τρεις άξονα. Το relocation, τη μετεγκατάσταση, δηλαδή το μοίρασμα των προσφύγων σε χώρες της Ευρώπης. Το resettlement, το μοίρασμα των προσφύγων σε χώρες της Ευρώπης απευθείας από την Τουρκία, την Ιορδανία και τον Λίβανο, με την υποχρέωση του registration, της καταγραφής δηλαδή, οποιοδήποτε εισέρχεται στην Ευρώπη. Αυτοί οι άξονες είναι ένα πολύ όμορφο, κατά την άποψή μου, σύμπλεγμα υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, το οποίο εκείνη την εποχή έδινε μια δυνατότητα λύσης. Ήταν μια προσπάθεια της Ευρώπης να ισορροπήσει τη δύσκολη αυτή ισορροπία ασφάλειας και δικαιωμάτων. Ασφάλεια για την Ευρώπη και για τους πρόσφυγες, δικαιώματα για τους πληθυσμούς και για τους πρόσφυγες. Από τότε μέχρι τώρα έχουν περάσει 5 μήνες. Νομίζω ότι αυτή η συνεδρίαση του Σεπτέμβρη δεν τη θυμόμαστε καλά. Την θυμόμαστε αποσπασματικά. Τι έχει γίνει εντωμεταξύ? Υπήρξε μια τεράστια αύξηση του ρεύματος. Δηλαδή, από τις 850.000 που περάσαν από την Ελλάδα, οι 550.000 περάσαν από το Σεπτέμβριο και μετά. Δημιουργήθηκε η οδός των Δυτικών Βαλκανίων, στην αρχή παράνομα, αλλά μετά έγινε αποδεκτή εξωθεσμικά. Άρχισε να αναπτύσσεται η ξενοφοβία, ο ρατσισμός και οι ακροδεξιές απόψεις, οι οποίες ξεκίνησαν υπόγεια, αλλά μήνα με το μήνα, και όσο αυξανόταν το ρεύμα, κυριαρχούσαν τουλάχιστον μηντιακά, ενώ αντίθετα δεν κυριαρχούσαν και δεν διατυπώθηκαν ποτέ επίσημα μέσα στους θεσμούς της Ευρώπης. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε απουσία του relocation,
ξεχάστηκε το relocation. Από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο 15 δώσανε θέσεις. Υπήρξαν 2.000 θέσεις αντί των 80.000 που θα έπρεπε να έχουν δοθεί. Όχι μόνο αυτό, αλλά χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σέρνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το relocation στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για να αναιρεθεί. Τι άλλο έγινε? Υπήρξε σημαντική έλλειψη διάθεσης συμμετοχής κρατών μελών στη Frontex. Δηλαδή δεν δώσανε χρήματα, δύναμη και υλική και ανθρώπινη στη Frontex. Τι άλλο έγινε? Άρχισε να αναπτύσσεται αλλά και να δικαιολογείται μια κοινωνική βία. Όχι τόσο έντονη, αλλά πάρα πολύ προβαλλόμενη και αρκετά σε εισαγωγικά εξηγήσιμη. Σε εισαγωγικά γιατί δεν προσπαθούσαν να την εξηγήσουν, προσπαθούσαν να την δικαιολογήσουν. Έχουμε λοιπόν μια αύξηση της βίας στην κοινωνία. Αναφέρομαι στα καψίματα camp, αλλά αναφέρομαι στο ότι στην Αγγλία βάφουν τις πόρτες των μεταναστών κόκκινες, των προσφύγων. Αλλά έχουμε και μία θεσμοθετημένη βία, την αφαίρεση της περιουσίας των προσφύγων, κάτι που η ιστορία είναι πολύ νοπή και θυμίζει τους Εβραίους επί Ναζί, όπου στη Δανία ψηφίζεται μέρα μεσημέρι και επίσημα η αφαίρεση χρημάτων, χρημαλφών, κομπιούτερ πάνω από ένα ποσό το οποίο είναι νομίζω περίπου 800 ευρώ. Κάτι το οποίο γίνεται αρκετό καιρό πριν, ήδη στην Ελβετία. Εκεί χωρίς την Πανοπλουσία βγήκε μετά που ψηφίστηκε στη Δανία. Τι άλλο γίνεται? Αρχίζουν και χτίζουν φράχτες, με πρώτη την Ουγγαρία, η οποία γίνεται μια περίκλειστη χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι φράχτες κάνουν ντόμινο, η μία χώρα μετά την άλλη. Και αρχίζει ένα κλείσιμο σύνορο, το οποίο είναι εντελώς αντίθετο από αυτά που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, τα ΣΑΜΗ και τα ΤΙΤΣΙΚΟ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν αποφασίσει. Αυτό με τι συνδυάζεται? Συνδυάζεται, που αφορά και τη χώρα μας, με μια τεράστια αύξηση ενός παιχνιδιού ενοχοποίησης της Ελλάδας. Για όλα φταίει η Ελλάδα. Για τους πρόσφυγες φταίει η Ελλάδα. Για τον πόλεμο στη Συρία δεν έχουν πει ακόμα ότι φταίει η Ελλάδα. Για τους Μαροκινούς φταίει η Ελλάδα. Για τους Τινήσιους φταίει η Ελλάδα. Για τους Αφγανούς φταίει η Ελλάδα. Πού φταίει η Ελλάδα? Εδώ αρχίζει και χτίζεται στην Ελλάδα κέντημα, κοπανάκι που το λένε οι γιαγιάδες. Βελονιά τη Βελονιά. Η Ελλάδα είναι η πύλη εισόδου των μεταναστών. Η κυβέρνησή μας προσπαθεί να αποδείξει και τους τελευταίους δύο μήνες όσον αφορά τους θεσμούς το κατάφερε, ότι η Ελλάδα είναι το πρώτο κομμάτι του διαδρόμου. Η πύλη εισόδου είναι η Τουρκία. Οι ακτές της Τουρκίας. Και αυτό όσοι με ξέρετε τουλάχιστον, αλλά και για όσους δεν με ξέρετε, δεν το λέω μέσα από ένα φοβερό ελληνικό αντιτουρκικό πνεύμα. Το λέω ψυχρά, αντικειμενικά. Όλο το μεταναστευτικό ρεύμα που πέρασε από την Ελλάδα ήρθε από τις ακτές της Τουρκίας. Είμαι γιατρός, αυτό είναι αντικειμενικό. Σαν να σας λέω ότι έχετε σχολικό ειδίτιο. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, έχετε σχολικό ειδίτιο. Αυτό πρέπει να γιατρεύουμε. Επομένως, χωρίς να έχω κανέναν αντιτουρκισμό, όλο το προσφυγικό ρεύμα, η πόρτα του, αν εξαιρέσει το τι πόρτα είναι η Συρία, είναι η ακτή της Τουρκίας. Γιατί άλλο κατηγορείται η Ελλάδα? Είμαστε ξέφραγο αφέλη. Τα σύνορά μας είναι διάτριτα, δεν ξέρουμε να τα φυλάμε. Στη θάλασσα τα έχουμε κάνει θάλασσα. Εξηγούμε, βροντοφωνάζουμε,
ότι φυλάμε τα σύνορα της Ευρώπης με τον καλύτερο τρόπο. Με τον μοναδικό τρόπο που υπάρχει για να φυλάξει κανείς τα θαλάσσια σύνορα. Κάνοντας διάσωση των ανθρώπων. Οδηγώντας με ασφάλεια τις βάρκες με τους δυστυχισμένους στη στεριά μας. Όταν είναι στα δικά μας χωρικά ύδατα. Το λιμενικό μας έχει σώσει 137.000 ψυχές. Ρωτάμε, τι άλλος τρόπος υπάρχει. Η Frontex βγαίνει και λέει ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος τρόπος. Λέμε, όταν κατηγορείται ότι δεν μπορούμε να φυλάξουμε τα σύνορά μας, κατηγορείται τη Frontex. Γιατί μαζί με τη Frontex φυλάμε τα σύνορά μας. Μαζί με τη Frontex κάνουμε διάσταση. Τι άλλο τρόπο έχετε να μας προτείνετε. Δεν μας λέει κανείς. Στη τελευταία συνεδρίαση ο Βέλγος ομολογός μου είπε ότι πρέπει να κάνετε pushback. Το pushback είναι έγκλημα. Δεν είναι ηθικά έγκλημα. Είναι νομικά έγκλημα. Δικάζεται από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δικάζεται από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Είναι αντίθετο με τον νόμο της θαλάσσης. Είναι αντίθετο με την Σύμβαση της Γενέβης. Είναι αντίθετο με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Είναι αντίθετο με το Ελληνικό Δίκαιο. Το βάζουμε και το ξαναβάζουμε. Η Frontex αναγκάζεται να το υποστηρίξει. Το ίδιο παραμύθι συνέχεια. Είναι διάθετα τα σύνορά σας. Τι να κάνουμε, κανείς δεν μιλάει. Τι άλλο κάνουμε. Κάνουμε κακή καταγραφή. Αποτελούμε κίνδυνο για την Ευρώπη επειδή έρχονται στην Ελλάδα και δεν τους καταγράφουμε. Τους εξηγούμε ότι σας έχουμε ζητήσει 100 Eurotap και από τα 100 Eurotap που σας ζητήσαμε μέχρι τον Απρίλιο είχαμε 12 τα οποία ήταν μεταποιημένα δικά μας μηχανήματα. Από τον Απρίλιο και μετά μας δώσανε άλλα 8. Το Σεπτέμβριο μας έδωσε η Γερμανία άλλα 25 και η Αυστρία 12. Φτάσαμε να έχουμε τον Σεπτέμβριο, τον Νοέμβριο 68. Αυτά έχουμε μέχρι σήμερα. Στην καταγραφή του Νοεμβρίου είχαμε 50. Η έκθεση που βγήκε από την Επιτροπή και που μας κατηγορεί για πλημελή καταγραφή δεν αναφέρει ότι είχαμε 50 μηχανήματα Eurotag. Το κάθε μηχάνημα Eurotag μπορεί να κάνει, εάν δουλεύει 24 ώρες την ημέρα, όλες τις ημέρες, που για ένα τέτοιο μηχάνημα είναι πρακτικά αδύνατο, μπορεί να κάνει 100 καταγραφές. Με 50 μηχανήματα τον Νοέμβριο μπορούμε να καταγράψουμε με Eurotag 5.000 ανθρώπους. Ήτανε μέρες που είχαμε 7 και 8.000 ανθρώπους. Η αστυνομία μας με τεράστια προσπάθεια, ό,τι δεν μπορούσαμε να καταγράψουμε στο Eurotag, το καταγράφαμε με μελάνη και προσπαθούσαμε να το περάσουμε στο Eurotag. Αυτή η προσπάθεια επίσης καταγγέλλεται, χωρίς να αναφέρεται ότι ήταν αναγκαίο, γιατί δεν είχαμε Eurotag. Το κάθε Eurotag κοστίζει 15.000 ευρώ. Χώρια η σύνδεσή του και όλα αυτά τα πράγματα. Για ποιο λόγο από το Δεκέμβριο και μετά έχουμε και αναφέρεται στην καινούργια έκθεση, νομίζω κύριε Παπαδημούλη, μια τεράστια αύξηση. Γιατί πήραμε τα μηχανήματα. Γιατί ήρθανε τα μηχανήματα. Γιατί άλλο μας κατηγορούν. Ότι δεν έχουμε needs assessment, δεν έχουμε πλάνο βοήθεια. Ότι δεν ζητάμε ενώ αυτοί μας δίνουν, υπάρχει μια μέριστη βοήθεια και συμπαράσταση. Έχουμε στείλει πλάνο και έχουμε ξαναστείλει πλάνο. Καλέσαμε την πολιτική προστασία. Έχουμε ζητήσει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν είναι πολλά, είναι λίγα σε σχέση με τις ανάγκες. Δεν έχουμε πάρει ούτε το ένα πεντηκοστό από αυτά που ζητήσαμε. Με εξαίρεση μια γενναία προσφορά 1.000 καλών σκηνών από την Αγγλία, έχουμε πάρει 5.000 κουβέρτες, έχουμε πάρει 100 μισές χημικές τουαλέτες, ενώ είναι μόνο η λεκάνη, δεν είναι.
το υπόλοιπο. Δεν σας κάνω πλάκα, είναι σοβαρό. Και έχουμε πάρει και κάτι κουτάκια πρώτων βοηθειών για το ναυτικό, για τα σκάφη της Frontex. Οι Έλληνες δεν θέλουν Frontex και γι' αυτό γίνεται ό,τι γίνεται. Έχουν ζητήσει από τον Μάιο 1.800 άτομα για τη Frontex, για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Μας έχουν έρθει 750, εκ των οποίων τα 185 νομίζω είναι στα σκάφη του ναυτικού. Η Frontex τη χρειαζόμαστε κυρίως στις καταγραφές. Είναι τεχνικό ζήτημα, έχουν ειδικούς που από την ομιλία καταλαβαίνουν αν είσαι Σύριος ή αν είσαι Ιρακινός, μπορούν να δουν τα πλαστά διαβατήρια, υπάρχουν διάφορα πράγματα. Παραμένουμε εκεί που ήμασταν, στους 750. Δεν θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Είμαστε από τους πρώτους που ζητήσαμε Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Έχουμε ζητήσει 26 σκάφη από την αρχή του χρόνου, μας έχουν έρθει 8. Και τέλος δεν αξιοποιούμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Άμα θέλετε να μου κάνετε ερωτήσεις, μπορούμε να μιλήσουμε, αλλά θα πρέπει να σας τα διαβάσω, γιατί και εγώ δεν τα ξέρω πολύ καλά. Η ιστορία τώρα, να δούμε ποια είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι 430 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχαν συμφωνηθεί στην αρχή του 2015, πριν ακόμα κανείς καταλάβει πού θα εξελιχθεί η κατάσταση, και αφορούν τη χρηματοδότηση του μεταναστευτικού για τα επόμενα 5 χρόνια. Δηλαδή από το 2015 μέχρι το 2020. Επειδή ακριβώς τότε δεν δοθήκαν καινούργια κονδύλια, πάρθηκε μια απόφαση να είναι εμπροστοβαρές, να ξοδέψουμε δηλαδή από αυτά τα κονδύλια. Το εμπροστοβαρές ήταν 47 εκατομμύρια από τα 430, από τα οποία εμείς έχουμε δεσμεύσει νομίζω τα 32, κάτι τέτοιο, χωρίς να έχουμε εκταμιεύσει ακόμα, για λόγους γραφειοκρατίας, όχι μόνο δικής μας, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, δόθηκε μία βοήθεια 70 εκατομμυρίων ευρώ, όπου όμως είναι επιλέξιμα. Αυτό θα πει, το πρώτο είναι εντελώς επιλέξιμα. Δηλαδή έχει μέσα λεφτά για αστυνομικούς σκύλους, για ναρκωτικά. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ τώρα έχω ανάγκη από ψωμί και ρύζι, δεν θα πάρω τους σκύλους. Πρέπει να πάρω τους σκύλους. Καταργούνται τα. Δεν έχω δικαίωμα δηλαδή να κάνω μια τέτοια αλλαγή. Νομίζω ότι έχω ένα δικαίωμα 10% σε αυτό το ποσό. Ωστόσο, δόθηκαν 70 εκατομμύρια σαν έκτακτη ανάγκη, από τα οποία έχουμε εκταμιεύσει, δεσμεύσει είναι το σωστό, τα 40, και από αυτά έχουμε αρχίσει και εκταμιεύουμε. Σας λέω όμως απλά ότι με τα 70 εκατομμύρια τα hot spot μας λειτουργούν για 6 μήνες. Εάν δηλαδή τα πάρουμε σήμερα και τα 70 εκατομμύρια, έχουμε λεφτά για να λειτουργήσουμε τα hot spot για 6 μήνες. Έχουμε καταθέσει καινούργια έτσι χρηματοδότησης και γι' αυτό μας κατηγορούν ότι δεν το έχουμε κάνει. Επομένως, θα σας έλεγα ότι το τελευταίο διάστημα, ήδη νομίζω έχετε ξεχάσει πως ξεκινήσαμε το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, που δεν είναι πολύ μακριά, αλλά η ιστορία είναι πυκνή, ήμασταν Relocation Resettlement Registration. Σήμερα είμαστε Ξενοφοβία. Ποιος φταίει? Η Ελλάδα φταίει σίγουρα, αλλά μπορεί να φταίει και η Μέρκελ. Αναδύονται σε κυρίαρχη προπαγανδιστική μορφή, σε αντίθεση με τους θεσμούς. Γιατί πάλι οι θεσμοί δεν αποφασίζουν υπέρ αυτών των οποίων γίνονται. Δηλαδή δεν υπάρχει θεσμός ο οποίος να είπε ότι καλώς χτίζονται οι φράχτες. Δεν υπάρχει θεσμός ο οποίος να είπε ότι καλώς λειτουργούν οι εθνικές πολιτικές και δεν λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βέβαια, ήταν η πρώτη φορά στη τελευταία συνεδρίαση Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης, για πρώτη φορά
ενώ επικρίθηκαν αυτές οι μορφές, ετέθηκε ένα «αλλά καταλαβαίνουμε την ανάγκη που έκανε αυτά τα πράγματα». Και αυτό, κατά την άποψή μου, κύριε Παπαδημούλη, είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Το ότι αρχίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλαβαίνει, να δικαιολογεί, δεν λέω να εξηγεί, για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται η πολιτική της. Η πολιτική που ψηφίζαμε όλοι μαζί και εφαρμόζονται εθνικές μεμονωμένες πολιτικές. Γιατί? Γιατί για να επικρατήσει η ξενοφοβία, για να επικρατήσει ο ρατσισμός, χρειάζονται ξυλαστήρια θύματα. Και φοβάμαι ότι τα ξυλαστήρια θύματα σε αυτή την ιστορία θα είναι οι πρόσφυγες και η παράνομη μετανάστευση που κόλλησε μαζί τους. Και γιατί για να γίνει αυτό πρέπει να εξαφανιστεί, πρέπει να χαθεί μέσα στην ιστορία κάθε ηθικό πλεονέκτημα το οποίο είχε να επιδείξει η Ελλάδα. Και το ηθικό πλεονέκτημα που είχε να επιδείξει η Ελλάδα είναι ότι δεν βοήθησε να πνιγεί κανείς στη θάλασσα, αλλά έσωσε στη θάλασσα διαφυλάττοντας τα σύνορα. Και είναι ότι όλες αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες των ανθρώπων περάσανε από τη χώρα μας, έχοντας μια φοβερή επιβάρυνση για τη χώρα, μέσα στα πλαίσια της δικής μας πραγματικότητας, με ασφάλεια και ανθρωπιά. Και με τεράστιες ελλείψεις από την πλευρά μας. Αυτό είναι σαφές. Εάν με ρωτήσετε, δηλαδή, είσαστε τόσο φοβεροί, τα κάνατε φοβερά, όχι. Αλλά σε σχέση με την οικονομική μας κατάσταση, σε σχέση με αυτό το τεράστιο κύμα που δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε και σε σχέση με αυτό το απίστευτο σουτ, ξέρετε, καμιά φορά λέω ότι είναι πιο εύκολο να έχεις 100.000 ανθρώπους μόνο. Μέσα σε 1-2 χρόνια μπορείς να το ρυθμίσεις, να το διαχειριστείς. Εδώ βλέπω ανθρώπους από τα νησιά, παρά αυτό το εφιαλτικό κάθε βράδυ 8-10.000 να βγαίνουν στα νησιά βρεγμένοι, σαπισμένοι, φοβισμένοι, να βγαίνουν πτώματα, πνιγμένα παιδάκια, να τρέχουν οι χωριανοί, να, πώς να σας πω, αυτό το φστ, κάθε μέρα Μυτιλήνη η δομένη, κάθε μέρα Μυτιλήνη, πλατεία Βικτωρίας η δομένη, κάθε μέρα, χωρίς ανάση. Αυτό έπρεπε να εξαφανιστεί. Και νομίζω ότι θα πρέπει, κύριοι ευρωβουλευτές, να βοηθήσετε να μην εξαφανιστεί αυτό το πράγμα. Το ηθικό πλεονέκτημα της Ελλάδας είναι η Ευρώπη του διαφωτισμού και του ρομαντισμού. Η Ευρώπη του Μεσαίωνα είναι η Ευρώπη των φρακτών. Είναι η Ευρώπη του περίκλειστου κράτους. Είναι η Ευρώπη φρούριο, η οποία δεν τολμάει να το πει, αλλά υπονοεί πνίξιμο. Επίσης, αυτό που λέω στην Ελλάδα και όταν το λέω εγώ ακούγεται δυο φορές παράξενο, είναι η Ευρώπη της κυρίας Μέρκελ, όσον αφορά το προσφυγικό. Είναι η Ευρώπη του κυρίου Φάινεμαν. Είναι η Ευρώπη της άποψης που λέει αυτό που είχαμε πει το Σεπτέμβριο. Ασφάλεια και δικαιώματα. Και για τους πρόσφυγες και για τους πληθυσμούς μας. Σας ευχαριστώ.